4 Οκτωβρίου 2024. Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτύπησε στην Αυστραλία, πλημμυρίζοντας με βαθιά συγκίνηση και πνευματική αγαλίαση πάνδημο τον ελληνισμό της Πέμπτης Ηπείρου. Η επίσκεψή σας, Παναγιώτατε και Θεότατε Πάτερ και Δέσποτα. Η επίσκεψη του απλού, προσιτού και προσινή σε όλους μας Οικουμενικού Πατριάρχου της Κωνσταντινουπόλεως αποτέλεσε έναν ιερό σταθμό στη ζωή και δράση της ελληνοορθόδοξης κοινότητάς μας. Φωτίζοντας τις καρδιές όλων των πιστών που είχαν την ευλογία να σε συναντήσουν και να λάβουν την πατρική σας ευχή. Σύσσωμοι οι κάτοικοι της Αυστραλίας υποδέχτηκαν με τιμές και ευλάβεια τον πρώτο του γένους, τον Πατριάρχη του Φαναρίου, τον Σεπτό Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας. Η επίσκεψή σας, Παναγιώτατε, υπενθύμησε σε όλους μας την αιώνια αξία της Ορθοδόξου πίστεως, της παράδοσης και της εθνικής μας ταυτότητας που συνεχίζει να ριζώνει και να ανθίζει ακόμα και σε τόσο μακρινές από τη μητέρα πατρίδα γωνιές της γης. Καμαρώσατε την ελληνοορθόδοξη νεολαία μας, η οποία με τον ζήλο και την αγάπη της προς την Εκκλησία και την ελληνική παράδοση ανέδειξε και αναδεικνύει την τόλμη και το αστήρευτο πνευματικό σθένος των νέων ανθρώπων. Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος ο Πρώτος αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορ της θεολογικής σχολής του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Εν τρόπο θαυμαστό, κοινωρώτη εν Αγίω Πνεύμα. Κατά την εδώ παραμονή σας, είχατε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με σημαίνοντα στελέχη της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Αυστραλίας, καταδεικνύοντας με τη δυναμική σας παρουσία τη διαχρονική σημασία της Εκκλησίας μας στις σύγχρονες προκλήσεις και κοινωνικές εξελίξεις του κόσμου. Προεξήρχατε στις ιερές ακολουθίες και τους πανηγυρικούς εορτασμούς, μοιράζοντας ευχές που θα μείνουν χαραγμένες εσαΐ στις καρδιές όλων των πιστών ως μια ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη, ως ένας λαμπρός φάρος ελπίδας, ειρήνης και αγάπης. Ανταμώσατε με τους ομογενείς σας, οι οποίοι με τον χαρακτηριστικό τους ενθουσιασμό και την αφοσίωσή τους στα ιερά και τα όσια, έσπευσαν από όλα τα σημεία της χώρας για να λάβουν την ευλογία σας. Η επίσκεψη αυτή δεν χαρακτηρίστηκε μόνο ως μια πολιτιστική, εθνική και θρησκευτική στιγμή της ιστορίας της Αυστραλίας, αλλά και ως ένας πραγματικός πνευματικός θησαυρός που εμπλούτησε και ενίσχυσε τους δεσμούς της τοπικής εκκλησίας και της Ορθόδοξης Διασποράς με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Παναγιώτατε, υπενθυμίσατε σε όλους μας το χρέος της ενότητας και της αλληλεγγύης που οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε και να προάγουμε ως μέλη της Εκκλησίας, ως ένα σώμα εν Χριστώ, ανεξαρτήτως αποστάσεων, εμποδίων και προκλήσεων. Η παραμονή σας υπήρξε μια ευλογημένη ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τις ρίζες μας, να αντλήσουμε δύναμη από την παράδοσή μας και να βαδίσουμε με αποφασιστικότητα στον δρόμο της πίστεως και της αρετής. Όταν κατά κύματα οι συμπατριώτες μας αναζήτησαν μια καλύτερη ζωή στην Αυστραλία, την επαύριο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η χώρα αυτή τους υποδέχθηκε και τους έδωσε ευκαιρίες να ανθίσουν, να διαπρέψουν και να ευμερίσουν. Έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε, με ζωντανά μέσα μας τα λόγια και την παρουσία σας. Βαρθολομαίου, του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη. Το φωτεινό παράδειγμα της ανιδιοτελούσας αγάπης για την Εκκλησία και τον άνθρωπο. Το νέο Σύνταγμα παραδίδομαι σήμερον εν εγκαυχήσει πολύ και με Χριστάς ελπίδας εις τα σχήρας του Αρχιεπισκόπου και αγαπητού μας αδελφού κυρίου Μακαρίου, ευχόμενη εκ βαθέων, όπως η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας συνεχίσει και υπό το νέο καθεστώς την αγλαόκαρπον και ανωδικήν της πορεία. Γιατί μπορεί η επίσκεψή σας στην Αυστραλία να διήρκησε μόλις λίγες ημέρες, όμως η ευλογία σας θα μας συντροφεύει για μια ολόκληρη ζωή. Παναγιώτατε, σας ευχαριστούμε για όλα. Καλή επιστροφή. Πολλά τα έτη σας.